Ελληνικά παραμύθια. Ο Ριπ Βαν Γουίνκλ. Αυτή είναι μια φανταστική και απίστευτη ιστορία. Είναι όμως αληθινή. Τόσο αληθινή για όλους μας, όσο ήταν για τον Ριπ Βαν Γουίνκλ. Ένα χωρικό παλιά στην Αμερική. Hey, Ριπ! Μπορείς να με βοηθήσεις λίγο? Φυσικά, περίμενέ με. Σε ευχαριστώ, φίλε. Εσύ είσαι διαμάντι. Και αυτό είναι που κάνει ένα διαμάντι. Ξάπλα όλη μέρα στον ήλιο και να είναι γεμάτο υδρότα κάνοντας απολύτως τίποτα. Είναι καλός άνθρωπος, Βίλμα, ο άντρας σου. Ριπ, όπως βοήθησες τον φίλο σου τον Χένρι, γιατί δεν βοηθάς και εμένα με τις αμέτρητες δουλειές της φάρμας? Για αρχή, φτιάξε τον φράχτη. Φτιάξε τη σκεπή. Καθάρισε τον κήπο. Και να κουρέψεις και τα πρόβατα. Όλα αυτά σήμερα? Όλα αυτά σήμερα, Ριπ. Και πριν το δείπνο. Εγώ θα σε βοηθήσω, πατέρα. Όχι, εσύ να πας να παίξεις. Κοίτα τι έφτιαξα για σένα χθες. Ένα μπούμεραγκ. Ευχαριστώ, μπαμπά. Θα το δείξω στους φίλους μου. Έρχονται όλοι εδώ. Όχι, αυτός είναι σωστός τρόπος. Όχι, τρέχα προς τα εκεί και πέτα το ψηλά. Με τίποτα, δεν το κάνουμε έτσι. Τι συμβαίνει, παιδιά, πετάτε χαρταετό? Η χαρταετή σου δεν είναι καλή, δεν πετάνε. Πετάνε αν ξέρεις πώς να το κάνεις. Ελάτε, θα σας δείξω. Ο Ριπ τότε έδειξε στα παιδιά πώς να πετάνε χαρταετό. Και πέρασε πολύ ωραία. Μάλιστα, τους έφτιαξε και καινούριους, οι οποίοι πέταγαν καλύτερα. Όταν τα παιδιά βαρέθηκαν τους χαρταετούς, άρχισαν να παίζουν με το μπούμεραγκ. Ριπ, είσαι ο καλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ. Αλήθεια? Ελάτε εδώ όλοι σας, παιδιά. Ριπ, πάλι σήμερα δεν έκανες τίποτα? Μας έδειξε πώς να πετάμε χαρταετό. Λοιπόν, κάποιος έπρεπε να τους δείξει. Είπαν ότι είμαι και ο καλύτερος τους φίλος. Πολύ γλυκό, έτσι? Πότε θα ασχοληθείς με τις δικές σου δουλειές? Είσαι απίστευτος, Ριπ. Θα πάω στον κήπο αμέσως τώρα. Ο Ριπ ξεκίνησε να δουλεύει στον κήπο. Αλλά εκεί είδε μια οικογένεια μυρμηγκιών να τρώει ένα χορτάρι, το οποίο θα ξερίζωνε. Δεν μπορώ να σας στερήσω την τροφή σας. Τελειώστε το γεύμα σας και θα το καθαρίσω μετά. Μετά ο Ριπ είδε μια κάμπια σε ένα αγριόχορτο. Καλή όρεξη, φίλε. Φάε καλά για να γίνεις μια δυνατή και όμορφη πεταλούδα. Ριπ, γιατί δεν δουλεύεις? Λοιπόν, φεύγουμε τώρα. Τι λες, Γουλφ? Πάμε στο δάσος καλά, ε? Ο Ριπ λοιπόν πήγε με το σκύλο του τον Γουλφ στο αγαπημένο του σημείο. Στο δάσος του βουνού Κάτσκιλ. Πήγε στο μέρος που καθόταν κοντά στη λίμνη και ξάπλωσε κάτω από τη σκιά ενός δέντρου. Απόλαυσε το αεράκι, τον γαλάζιο ουρανό, τη χρυσή λάμψη του ήλιου, ενώ κοίταζε τα πουλιά και τις μέλισσες. Ο κόσμος είναι πολύ όμορφος, Γουλφ. Ο δημιουργός έκανε μια καταπληκτική δουλειά με όλα αυτά τα χρώματα και τις εικόνες που δημιουργούν. Ελπίζω μια μέρα να το απολαύσει και η Βίλμα το θέμα αυτό. Εργάζεται πολύ σκληρά. Και αυτό επειδή είναι η μόνη που εργάζεται. Θα έπρεπε πραγματικά να βοηθάς περισσότερο.
Ποιος μίλησε? Το άκουσες και εσύ, Γουλφ? Ο Ριπ τα έχασε όταν άκουσε τη βροντερή φωνή και το σαρκαστικό γέλιο. Περίεργος, ακολούθησε τη φωνή και αυτή τον πήγαινε όλο και πιο βαθιά μέσα στο δάσος, μέχρι που έφτασε σε ένα σημείο που δεν είχε ξαναπάει. Γουλφ, μα πού είμαστε και τι είναι αυτό? Ο Ριπ κοίταξε και είδε ένα μικρόσωμο άντρα να κουβαλάει ένα βαρέλι στην πλάτη του. Είδε ότι το βαρέλι ήταν πολύ βαρύ για αυτόν. Ο Ριπ είχε καλούς τρόπους και πήγε να τον βοηθήσει. «Hey, κύριε, αφήσε με να βοηθήσω». Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα πρέπει να πάμε εκεί». Ο Ριπ ανέβηκε με δυσκολία το απότομο βουνό και έφτασε στην κορυφή. Και όταν ήταν εκεί ψηλά, ήταν σαν να ήταν σε έναν άλλο κόσμο. «Μα πού είμαι?» «Ήρθαμε το χυμό, φίλοι!» «Καλά, θα το πιούμε όταν κάνουμε διάλειμμα. Πες του να τον ακουμπήσει κάπου εκεί». Ήταν παράξενο. Οι άντρες παίζανε ένα παιχνίδι με κορίνες και μπάλα, αλλά χωρίς ενθουσιασμό. Δεν ήταν καθόλου χαρούμενοι. «Καλή βολή! Εξαιρετική!» «Ξέρετε, θα απολαμβάνατε περισσότερο το παιχνίδι αν δείχνατε λίγο ενθουσιασμό». «Δεν είναι μόνο γέλια και χαρές η ζωή, Ριπ. Υπάρχει η ώρα για διασκέδαση, αλλά και η ώρα της σοβαρότητας και της εργασίας». «Ήταν η φωνή σου που άκουσα και ακολούθησα. Μα πώς ξέρεις ποιος είμαι?» «Είναι ένας καλός άνθρωπος, αρχηγέ. Αμέσως έτρεξε να βοηθήσει». «Αυτό είναι το πρόβλημα. Βοηθάει μόνο όποιον θέλει». «Αλλιώς θα βοήθηκε και τη γυναίκα του με τις δουλειές της φάρμας». «Αχ, το ξέρω. Η γυναίκα μου είναι αυστηρή κάποιες φορές, αλλά είναι καλός άνθρωπος, τα αλήθεια». Οι μικροί παράξενοι άντρες συνέχισαν να παίζουν σιωπηλά και μετά φαινόντουσαν κουρασμένοι και ήταν έτοιμοι να πιούν το χυμό. «Hey, Ριπ, πιάσε αυτά τα ποτήρια και βάλε μας λίγο χυμό, τι λες, ε?» «Βέβαια. Και όσο μας σερβίρεις αυτό το χυμό, να προσέχεις. Μην μπλέκεις με περίεργα πράγματα». «Πείτε μου για εσάς, δεν μου είπατε ποιοι είστε και γιατί είστε τόσο σοβαροί?» «Είμαστε οι φύλακες του δάσους και των ανθρώπων και δεν χαιρόμαστε να βλέπουμε μια ζωή να χάνεται στην τεμπελιά χωρίς κανένα σκοπό». «Α, κάποιος όμως πρέπει να θαυμάσει τον ήλιο, τον ουρανό, τα λουλούδια και τις μέλισσες και να μάθει τα παιδιά να πετάνε χαρταετό». «Δεν μπορείς να το καταλάβεις, σωστά, Ριπ Βαν Γουίνκλ. Εάν έκανες τις δουλειές σου, εάν καθάριζες τα αγριόχορτα όταν βγήκανε και είχες φτιάξει το φράχτη όταν έφυγε η πρώτη βίδα, τότε θα είχες και πάλι αρκετό χρόνο για να πετάς χαρταετούς και να κάνεις όλες τις εργασίες της φάρμας που οφείλεις να κάνεις. Μη χρησιμοποιείς την καλοσύνη σου σαν δικαιολογία για την τεμπελιά σου». «Λίγο χυμό, αρχηγέ?» Και καθώς ο Ριπ βάζε χυμό στον αρχηγό, για πρώτη φορά παρατήρησε ότι φαινόταν κάπως περίεργος. Ο Ριπ ήταν γεμάτος περιέργεια. Ήθελε να δοκιμάσει αυτόν τον χυμό. «Και όσο μας σερβίρεις αυτό το χυμό, να προσέχεις. Μην μπλέκεις με περίεργα πράγματα». Ο Ριπ σκέφτηκε ότι μάλλον τον είχαν συμβουλέψει να μην δοκιμάσει το χυμό. Αλλά αυτοί οι άντρες έπιναν λίτρα από αυτόν και ήταν μια χαρά. «Και αν δοκιμάσω μια σταγόνα?» «Μόνο μια σταγόνα. Ίσα-ίσα να δω τη γεύση του. Πιστεύω αυτό δεν είναι κακό». «Όχι, όχι. Δεν πρέπει». «Ριπ, είσαι ένας ήρωας που κουβάλισες το βαρέλι στο βουνό». «Ναι, Ριπ, σε ευχαριστώ». «Ναι, Ριπ, σε ευχαριστώ». «Ναι, Ριπ, σε ευχαριστώ». «Ναι, Ριπ, σε ευχαριστώ». «Ο χυμός είναι σαν ένα δροσερό αεράκι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού». Ο Ριπ είχε ακούσει πάρα πολλά. Πλέον δεν άντεχε και έπρεπε να δοκιμάσει το χυμό. Έριξε λίγο στην παλάμη του. Ο αρχηγός τον είδε, αλλά δεν είπε τίποτα. Ο Ριπ τον ήπια αμέσως. «Λοιπόν, τον προειδοποίησα». Ο χυμός ήταν πεντανόστιμος, οπότε έριξε και άλλες σταγόνες. Μετά γέμισε ένα ποτήρι και το ήπια μονορούφι. Σύντομα ο ήλιος έδυσε και το φεγγάρι ανέβηκε στον ουρανό. Ο Ριπ ένιωθε πολύ μεγάλη νύστα. Τότε ξάπλωσε στο απαλό πράσινο χορτάρι και κοιμήθηκε πολύ, πολύ ήσυχα. Ωαου, μα τι μέρα ήταν αυτή. Κοιμήθηκα εδώ όλο το βράδυ. Η Γουίλμα θα γίνει έξαλλη. Ω, πάμε, Γουλφ, Γουλφ, Γουλφ.
Αχ, αυτός ο παμπώνηρος σκύλος θα πήγε μόνος του στο σπίτι για να φάει. Ώρα να πάω κι εγώ τώρα. Πήρε το δρόμο της επιστροφής, αλλά τα βουνά ήταν κάπως διαφορετικά, σαν καινούρια. Είχε ένα περίεργο συνέστημα, αλλά το ξεπέρασε όταν έφτασε στο χωριό. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και γιατί φοράνε αυτά τα ρούχα? Δεν αναγνωρίζω κανέναν τους. Αυτός είναι ο Χένρι, θεέ μου, μοιάζει γερασμένος. Ε, Χένρι, εσύ είσαι φίλε? Ναι. Ποιος είσαι εσύ, Ριπ? Εσύ είσαι? Ναι, φυσικά. Πόσο γέρασες μέσα σε μια νύχτα, Χένρι? Και γιατί είναι όλα τόσο διαφορετικά? Μια νύχτα! Ριπ, είχες εξαφανιστεί για 20 ολόκληρα χρόνια! 20 χρόνια! Τι, πώς είναι δυνατόν? Και όσο μας σερβίρεις αυτόν τον χυμό, να προσέχεις, μην μπλέκεις με περίεργα πράγματα! Κοιμήθηκα για 20 χρόνια! Ω, Γουίλμα! Ο Ριπ Βαν Βίκλ πήγε στο σπίτι του και είδε ότι ήταν το μόνο σπίτι στο χωριό που ήταν παλιό, εξαθλειωμένο και έτοιμο να πέσει. Η γυναίκα του δεν ήταν πουθενά. Χένρι, πού είναι η Γουίλμα και ο γιος μου? Όταν δεν επέστρεψες και δεν μπορούσαμε να σε βρούμε, η Γουίλμα έφυγε από το χωριό με το γιο σου και πήγε να ζήσει με τον πατέρα της. Ο γιος μου θα έχει μεγαλώσει τόσο πολύ τώρα. Ω, από ό,τι ακούω έχει γίνει ένας όμορφος νέος άντρας, ακριβώς σαν εσένα. Ελπίζω να μην έγινε όπως ήμουν εγώ, τεμπέλης και ανόητος. Είσαι ένας καλός φίλος, Ριπ. Καλός μόνο όταν ήθελα. Εάν ήμουν στα αλήθεια καλός, θα είχα προσπαθήσει παραπάνω να βοηθήσω την καλή μου γυναίκα να φροντίσει τη φάρμα. Δεν είναι καλό να κάνεις ό,τι θέλεις όλη την ώρα. Λες να με δεχτούνε πίσω? Η οικογένειά σου σε αγαπάει, Ριπ, και σε θέλουν πίσω μαζί τους. Όχι ακόμα, Χένρι. Ο Ριπ είχε αποφασίσει να συναντήσει την οικογένειά του μόνο όταν θα μπορούσε να τους δείξει ότι έχει αλλάξει. Έτσι άρχισε να φτιάχνει την παλιά φάρμα. Οι φίλοι που είχε βοηθήσει και τα παιδιά είχαν πια μεγαλώσει, αλλά αυτοί ακόμα το θεωρούσαν φίλο τους και τον βοήθησαν. Και όταν φώναξε τη Γουίλμα και το γιο του πίσω, ήταν ευτυχισμένοι. Λυπάμαι τόσο πολύ, Γουίλμα. Γιέ μου, η τεμπελιά μου μας κόστησε 20 ολόκληρα χρόνια. Σου ζητάω συγγνώμη. Επιτέλους, ο Ριπ είχε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Εάν επισκεφτείτε τον Ριπ Βαν Βίκλ μία φεγγαρόλου στη νύχτα, θα τον βρείτε περιτριγυρισμένο από παιδιά να του ζητάνε να τους πει την ιστορία από εκείνη τη νύχτα στο παράξενο δάσος στην κορυφή του βουνού Κάτσκιλ. Η ιστορία του Ριπ τελειώνει πάντα έτσι. Μη γίνετε σαν εμένα, παιδιά. Κάνουμε πάντα πρώτα τις δουλειές μας. Να θυμάστε, δεν υπάρχει δικαιολογία για την τεμπελιά.